Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και φυσικά περιμένουμε με μεγάλη χαρά να δούμε και τα συμπεράσματα της σημερινής ημερίδας, να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Θεωρούμε ότι οι εξελίξεις και στο ζήτημα των υδάτινων πόρων φέρουν αντικειμενικά τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα αντιμέτωπος με το πραγματικό, κατά τη γνώμη μας, πολιτικό ερώτημα. Με ποιο δρόμο ανάπτυξης, με ποια πολιτική μπορεί να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του νερού για την ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών αναγκών, σε ό,τι αφορά την ίδρυση, την άρδευση, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη στήριξη κατ' επέκταση της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων κλπ. Αρκεί, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, που οδηγεί νομοτελειακά σε νέα αύξηση του κόστους άρδευσης και ίδρυυσης για την εργατική, αγροτική, λαϊκή οικογένεια. Και πώς θα ανοίξει ο δρόμος για την αξιοποίηση του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία? Η εμπορευματοποίηση του νερού, η διαχρονικά αντιλαϊκή πολιτική τιμολόγησης του, αποτελούν κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό, που την υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Ενώ η ιδιωτικοποίηση από το νερό μέχρι την ενέργεια και την ακίνητη περιουσία γίνεται με συγκεκριμένη στόχευση. Τη διασφάλιση πεδίων κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο. Και ακριβώς στο πλαίσιο των δεσμευτικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, καμία μα καμία αστική κυβέρνηση δεν μπορεί να διασφαλίσει μια φιλολαϊκή διαχείριση του νερού, μια ουσιαστική ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η μάχη ενάντια στην επιχειρηματική δράση στο νερό, ακριβώς για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, η αξιοποίηση του νερού προς όφελος του λαού, προϋποθέτει ένα διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο που θα κατοχυρώνεται το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Αυτός ο σχεδιασμός μόνο μπορεί να προβλέπει και να ικανοποιεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών στο συγκεκριμένο τομέα και γενικότερα, και θα μπορέσει να υλοποιήσει την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης στην ίδρυυση, την άδρευση, με ελεγμένο ποιοτικό νερό, με αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, με την κατασκευή υποδομών εμπλουτισμού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων, καθώς και την ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης του διαθέσιμου νερού. Παράλληλα, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων των ποταμών και των λιμνών, την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, των οποίων η σημασία για το υδατικό ισοζύγιο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλη, την αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού δυναμικού της και την αξιοποίηση της κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών και έργων υποδομής, ήρδευσης, άρδευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας ως μοχλών ανάπτυξης εγχώριων βιομηχανικών κλάδων της μεταποίησης και των κατασκευών. Συνεπώς, για να ανοίξει ο δρόμος προς αυτή τη μόνη ελπιδοφόρο διέξοδο της εργατικής εξουσίας, λέμε εμείς, οι σημερινοί αγώνες ενάντια στην εμπορευματοποίηση του νερού πρέπει να στοχεύουν στη συνολική ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών αστικών κυβερνήσεων, που επιτρέπει την επιχειρηματική δράση με κριτήριο το κέρδος.